Από τα μέσα Φεβρουαρίου η περίφραξη στα γήπεδα του τέννις παραμένει γκρεμισμένη όταν δυνατός αέρας που έπνεε σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθεί δέντρο στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και να πέσει επάνω στα σκέπαστρα του γηπέδου χωρίς να υπάρξουν ευτυχώς τραυματισμοί. Τα συνεργεία του Δήμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυση και στον τεμαχισμό του δέντρου. Ωστόσο όμως, τρεις μήνες μετά, η αποκατάσταση των ζημιών δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αθανάσιο Γάτσιο, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να επέμβει η υπηρεσία, είναι χρονοβόρα. Λόγω αέρα έπεσε ένα δέντρο και εγκρέμισε πάνω την περίφραξη η οποία υπήρχε, η οποία και αυτή και στο παρελθόν ήταν μίσογκρεμισμένη, δεν ήταν ολοκληρωμένη, αλλά την γκρέμισε εξ ολοκλήρου. Κινήθηκε η υπηρεσία, έκανε μία μελέτη. Δυστυχώς γίνονται κάποιες αργές διαδικασίες όλα αυτά, να αρχίσει και ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες έτσι όπως πρέπει. Ολοκληρώθηκε η μελέτη, την έκρινε η Δημοτική Επιτροπή και αυτές τις μέρες θα κάνουμε και την ανάθεση του έργου προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη που έχει γίνει στην περίφραξη του τέννις. Η αποκατάσταση των ζημιών είναι απλή. Ωστόσο όμως οι τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν δυσκολεύουν την πορεία εξέλιξης του έργου. Οι διαδικασίες στους Δήμους έχουν μπερδευτεί άσχημα. Πραγματικά είναι κάτι απλό, δεν είναι και κάτι σύνθετο κτλ. Όμως, αν ακολουθείς αυτά που πρέπει και αυτά που ορίζουν η νομοθεσία, αυτά που ορίζει η νομοθεσία και επιλέχθηκε σε αυτή την περίπτωση να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, γίνεται μεγάλη καθυστέρηση. Όπως βλέπετε, για μια ανάθεση μικρού μεγέθους ενός μικρού έργου, θα πάει κοντά στο πεντάμινο. Είναι πραγματικά στενάχωρο. Εμείς στεναχωριόμαστε περισσότερο από τον καθένα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που εισπράττουμε και την άρνηση, την δικαιολογημένη άρνηση από τους πολίτες. Όμως, δυστυχώς, είναι αρκετά περιορισμένες οι δυνατότητες και πάει με αυτόν τον τρόπο. Επειδή είναι και η εικόνα του Δήμου μας, καθώς εκεί πέρα και στο τένις έχουμε πανελλήνια πρωταθλήματα, είναι και το κολυμβητήριο, το κλειστό γυμναστήριο δίπλα που πηγαίνει πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σας. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται την επόμενη στιγμή, την επόμενη μέρα. Δεν διαφωνώ. Όμως, σας είπα και προηγουμένως, αποφασίζει μόνο η αιρετή διοίκηση. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση και με τις υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πολλές φορές, μάλλον οι υπηρεσιακές διαδικασίες, να μην πω υπηρεσία, οι υπηρεσιακές διαδικασίες πολλές φορές είναι χρονοβόρες. Έτσι όπως ακολουθούνται, πράγματι δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Εμείς στεναχωριόμαστε περισσότερο, να είστε βέβαιοι, και από τον κόσμο που το βλέπει, γιατί εμείς εισπράττουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, και την άρνηση της κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά το κλειστό κολυμβητήριο στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, ο κύριος Γάτσιος τονίζει πως η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και πως αυτοί που πρέπει να υπογράψουν θέλουν να είναι σίγουροι ότι όλα είναι όπως πρέπει, καθώς κύριο μέλημά τους είναι η ασφάλεια. Στο κολυμβητήριο γίνεται μια μελέτη η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Να έχουν ολοκληρωθεί αυτές τις μέρες τα παραδοτέα της μελέτης και από εκεί και μετά θα αποφασιστεί με ποιον ακριβώς τρόπο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλος φόβος και μεγάλος κίνδυνος και μεγάλη επιφύλαξη από τον κάθε έναν προκειμένου να διασφαλιστεί πρώτα η ασφάλεια. Άρα λοιπόν προτάθηκαν κάποιες λύσεις που γρήγορα θα μπορούσαν να αποκατασταθούν οι βλάβες, όμως κάποιοι πρέπει να υπογράψουν. Και αυτοί που υπογράφουν θέλουν να είναι βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι, για το πώς ακριβώς πρέπει να αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες υπάρχουν.